Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το έργο της Κάρλας διαπίστωσαν από κοντά σήμερα το πρωί οι αντιπροσωπείες των παραρτημάτων Μαγνησίας και Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η κυρία Αναγνώστου και Διαμάντος, μαζί με τα μέλη των διοικουσών επιτροπών των δύο επιμελητηρίων, επισκέφθηκαν το Δήμο Κάρλας και συζήτησαν με τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του τοπικού ΤΟΕΒ και τον υπεύθυνο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΠΕΧΟΔΕ για τις σημαντικές εκκρεμότητες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο έργο. Όπως τονίστηκε, μείζονο σημασία ζήτημα είναι να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση του έργου ως προς τον αρδευτικό του χαρακτήρα. Το έργο έχει ξεκινήσει τον Μάιο του 2008, η σύμβαση, και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε το 2008 καμία χρηματοδότηση. Φέτος έχουν εγγραφεί κάποια χρήματα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Πρέπει λοιπόν να έχουμε χρηματοδότηση του έργου, ώστε να γίνουν το αρδευτικό, και αυτό το θέμα θα σταματήσει και τις αντιδράσεις όταν προωθηθεί αυτό το έργο, θα σταματήσει και τις αντιδράσεις των κατοίκων οι οποίοι αντιδρούν για τις γεωτρήσεις. Ταυτόχρονα επισημάνθηκε ότι δεν πρέπει να σταματήσουν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και τονίστηκε η ανάγκη να καλυφθεί άμεσα το κενό που υπάρχει σήμερα στο μείζον ζήτημα της διαχείρισης των νερών της Κάρλας. Αποτέλεσμα αυτού του θέματος είναι να χύνονται και νερά στον παγασιτικό, να ανοίγουν θυροφράγματα και μετά να μην υπάρχουν αρμόδιοι να τα κλείνουν, και όλα αυτά τα θέματα πρέπει σε άμεσο χρόνο η ΔΕ Κάρλας να έχει κάποια χρηματοδότηση και να της δοθούν οι δυνατότητες με κάποιο προσωπικό ώστε να λειτουργήσει, να διαχειριστεί μάλλον το θέμα των νερών. Οι αντιπροσωπείες των δύο τεχνικών επιμελητηρίων επεσήμαναν τέλος την ανάγκη καθαρισμού των τάφρων ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ροή των υδάτων προς τον ταμιευτήρα και τάχθηκαν για άλλη μια φορά υπέρ της δημιουργίας του κοπηλετοδρομίου στην Κάρλα εν ώψη των Μεσογειακών Αγώνων του 2013.